όλα τα ονόματα, όλα τα πρόσωπα τα κρατά ζωντανά. Μια διαρκής προσκομιδή των ονομάτων για να λειτουργούνται μαζί με τους Αγίους μας και κάθε φορά που ο ιερεύς του ναού τελεί την Θεία Ευχαριστία, κάθε φορά μνημονεύει τα ονόματά τους για να γίνει θαρίση μνημόνευση, αντίσταση στην αδιαφορία πάντων ημών, για να διώξουμε την ασκήμια του θανάτου, για να αναστήσουμε τον τόπο μας πάλι από την αρχή, με πολλή δουλειά, ενότητα και αγάπη. Γιατί το πιο σπουδαίο πράγμα, το πιο σπουδαίο έργο, είναι να κάνει ο καθένας από μας καλά τη δουλειά του. Αυτό που του έχει ανατεθεί, και το επαναλαμβάνω πολλές φορές, οι Άγιοι μας ήξεραν αυτό το εκπληκτικό μυστικό. Αλλάζω εγώ και μαζί μου θα αλλάξει ο κόσμος. Οι πιο πολλοί από μας εξαγγέλουμε αλλαγές χωρίς να έχει αλλάξει κανένας από μας. Γι' αυτό όλο τα ίδια μένουν. Είναι καιρός να αλλάξει ο καθένας από μας, να βάλει στην καρδιά του την αγάπη, να αποδιώξει την ασκήμια, γιατί η σύγχρονη αμαρτία είναι ο εθισμός στην ασκήμια και αδιαμαρτύρητα την αγγίζουμε, την ακουμπάμε και δεν κάνει κανείς τίποτα για να αλλάξουμε εμείς την ομορφιά και τη φιλοκαλία, τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί η αντίσταση της ομορφιάς είναι η αντίσταση της αγάπης. Αγάπα και κάνε ό,τι θέλεις. Έλειψε η αγάπη από την καρδιά μας. Δεν αγαπάμε τον τόπο μας, δεν αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Πεθαίνει ο τόπος μας κάθε μέρα. Οι άνθρωποι αρνούνται το μυστήριο και το θαύμα της ζωής. Δεν γεννούν, πεθαίνουν. Είναι καιρός να μυρίσει η Ανάσταση, όπως λέει ο ποιητής. Εμείς σήμερα εδώ μνημονεύουμε, θυμόμαστε και η προσευχή μας γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά και η προσευχή μας γίνεται παραμυθία για να κουμπίσει με σεβασμό και τιμή τον πόνο των ανθρώπων, για να είναι ο πόνος εκκλησιαστικό γεγονός, για να μοιράζεται και να μικραίνει, για να είναι απαντοχή, συνέκδημη και συνοδοιπόρη σε αυτό το δρόμο της οδύνης. Συμπορευθόμεν και συσταυρωθόμεν μας καλεί η αγάπη του Θεού, και ίσως είναι καιρός πια εν μετανοία και εξομολογήσει με προσευχή και αγάπη να αλλάξουμε τον κόσμο. Χριστέ μου, εσύ που είσαι το αληθινό φως, που είσαι η ίδια η ζωή, χάρισε στους ανθρώπους πίστη για να μπορούν να μετακινούν βουνά. Χάρισε στους ανθρώπους ελπίδα. Εσύ που είσαι η μόνη ελπίδα μας, Παναγία μου, εσύ που γεύτηκες την πίκρα και την οδύνη του θανάτου και έγινες μάνα του κόσμου, δες τις μανάδες
που σηκώνουν το δικό τους σταυρό, περπατούν το δικό τους Γολγοθά και σταυρώνονται καθημερινά, γιατί η απουσία των οικείων και των μοναδικών αγαπημένων προσώπων γεννά την οδύνη. Εσύ σκέπασέ τους με το μοφόρι σου. Για να συνεχίσουμε το μυστήριο της ζωής, για να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Είναι καιρός να αλλάξουν τα πράγματα και είναι η μοναδική μας ευκαιρία και η ευθύνη βαραίνει τον καθέναν από μας. Και γιατί όχι, πρώτον εμένα, γιατί η προσευχή μου δεν είναι δυνατή για να μετακινεί βουνά, και η πίστη μου δεν γίνεται ίσως αγκαλιά για να αναστήσει και πάλι την ελπίδα. Όμως σε όποιες συνθήκες κι αν βρισκόμαστε, εμείς θα μνημονεύουμε τους ανθρώπους μας, θα μνημονεύουμε την Ανάσταση, θα λειτουργούμε και θα προσευχόμαστε. Η αντίστασή μας είναι η λειτουργία και η προσευχή, και αυτά τα ονόματα θα καταμαρτυρούν εκεί ότι η αδιαφορία γεννά το θάνατο. Είναι καιρός λοιπόν μέσα σε αυτήν την ενότητα να συνεχίσουμε το δρόμο της Ανάστασης. Αμήν.